Μαρτίου του 2014. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση την οποία δεχτήκατε από εμάς χθες το βράδυ. Και ο λόγος της σημερινής συνάντησης έχει να κάνει με ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα χθες 11 Μαρτίου στα γραφεία της ΕΠΣ, μεταξύ εμένα που έχω την τιμή, την ιδιαίτερη τιμή από τους παρευρισκομένους για δεύτερη συνεχή χρονιά να προεδρεύω αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των εκατοντάδων παλέμαχων ποδοσφαιριστών που έχουν υπηρετήσει το σύλλογο αυτό. Πράγματι, χθες, περί τις 3 ώρα το μεσημέρι, στο πρόσωπό μου και όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αντιπροσωπεύοντας το Σύλλογο Παλεμάχων, δέχτηκα μια απρόκλητη συμπεριφορά από τον κύριο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Κασιόπης, χωρίς να υπάρχει καμιά προσωπική αντιπαράθεση σε καμία οικονομική συναλλαγή μεταξύ εμού και οποιασδήποτε εταιρείας του. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε ένα γεγονός το οποίο, αν δεν είχα κρατήσει την ψυχραιμία μου, δεν ξέρω σε τι επίπεδο και σε τι στάδιο θα βρισκόμασταν σήμερα. Εδώ θέλω να επικαλεστώ και να συγχαρώ και να δώσω τα να πω ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος και ο κύριος Μιλιώτης πραγματικά κρατήσαν ένα επίπεδο, διότι δεν ξέρω που θα βρισκόμασταν σήμερα. Θέλω να με δικαιολογήσετε, διότι πραγματικά δεν το περίμενα στη σύντομη ποδοσφαιρική μου καριέρα να έχω την τιμή και τη χαρά να πηγαίνω στα γήπεδα της υπόλοιπης Ελλάδας και να δέχομαι εγώ και οι συμπαίχτες μου προπονητές απειλές από άλλες ομάδες και αυτή τη στιγμή εντός έδρας να δεχόμαστε ύβρις, απειλές. Για ποιο λόγο? Διότι υπηρετήσαμε όλοι εμείς αυτό το σύλλο, αυτή την ομάδα, τον Εραστέχνια, ο Κέρκυρα. Πολλοί που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, παίζοντας ποδόσφαιρο, την επόμενη μέρα ξυπνούσαν σε ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή πράγματι χθες επικαλέστηκε ο συγκεκριμένος κύριος τα λεφτά μας. Πράγματι, επένδυσε σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, έκανε μια επένδυση, πιθανόν δεν του βγήκε και εμείς που θέλει να πουλήσουμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, το έμβλημά μας, την ιστορία μας, τα χρώματά μας, πρέπει εμείς να απολογηθούμε. Για ποιο λόγο, κύριε? Για ποιο λόγο να απολογηθούμε? Αν κάποιος πρέπει να απολογηθεί, πρέπει να είναι ο ίδιος και να έχει το οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο αυτό σχεδίασε, οργάνωσε και πιθανόν οι επιτελείς του, οι σύμβουλοί του σε κάθε επίπεδο. Προπονητικό, ποδοσφαιρικό, υποστηρικτικό. Δεν είμαστε εμείς λοιπόν οι αχυράνθρωποι, γιατί έχει επικαλεστεί πάρα πολλές φορές ότι ήμασταν αχυράνθρωποι. Είμαι σίγουρος ότι κανείς από εμάς, όποιος και δίποτε να ήταν στη θέση του, και θέλετε να αναφέρω και ονόματα, Καλογιάννης, ο συγχωρεμένος ο Πρίφτης, όποιος και να ήταν, την ίδια αντιμετώπιση θα είχαν, τα είχε. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό. Δεν δουλεύουμε για οποιονδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε να βλάψουμε, το έχουμε πει από το καλοκαίρι, καμία ποδοσφαιρική ομάδα του νησιού. Είτε λέγεται Κασιόπη, είτε λέγεται ΟΦΑΜ, είτε λέγεται Όλυμπος, είτε λέγεται Καρουσάδες. Τι ζητάμε? Ζητάμε, φτάνει αυτή η απαξίωση, φτάνει αυτή η προσβλητικότητα προς το πρόσωπο όλων μας. Έχουμε ζητήσει από το καλοκαίρι με δελτία τύπου. Έχουμε ζητήσει σε προσωπικό επίπεδο να έρθουμε πιο κοντά, να βρούμε μια άκρη, να μην φτάσει στο επίπεδο ο Κέρκυρα μετά από 45 χρόνια να μην λειτουργεί. Ζητάμε την επαναλειτουργία του. Αναγνωρίσαμε όλοι μας, παλέμαχοι, φίλαθλοι, ότι δεν υπήρξαμε μέλη στον Ερασιτέχνη. Έστω και εκ των υστέρων διορθώσαμε. Κάναμε μια επιστολή, αρχικά, περίπου 240 άτομα, να εγγραφούμε στον Ερασιτέχνη. Να γίνει πράγματι μια γενική συνέλευση και αυτή η γενική συνέλευση των 240 ή αύριο των 500 να αποφασίσει για την πορεία και τη συνέχεια αυτού του συλλόγου. Ο οποίος σύλλογος όμως πρέπει να αποτελείται, κατά την άποψη προσωπικά και των παλεμάχων και παλαιότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και νεωτέρων και φιλάθλων. Κύριε Λιπάντη, σας απευθύνω προσωπικά κάτι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχουμε κάποια
συναλλαγή προσωπική. Ως εδώ όμως, δεγόμαστε απειλές από το καλοκαίρι, προκλήσεις, ύβρις και χθες αντιμετώπισα προσωπικά μια κατάσταση που την αντιμετώπιζα στο Θεσπρωτό, σε αυτές τις ταπεινές κατηγορίες. Και πριν 20 χρόνια στο Κόντσικα, κύριε Γιαννούλη, κύριε Μπόρτς, κύριε Ροκίδη, κύριε Ζώτε, κύριε Γιούργα, όχι να την αντιμετωπίζω λοιπόν στο Θεσπρωτό, στην αναγέννηση Άρτας, στη Βόνιτσα, πριν 20 χρόνια, για να κρατήσουμε και να ανατριχιάζουμε αυτό το σύλλογο λοιπόν να μην σβήσει και εντός έδρας, να δεχόμαστε αυτή την επίθεση. Για ποιο λόγο. Αυτοί οι σύμβουλοι να καταλάβουν ότι ούτε ακαδημίες μας ενδιαφέρουν, ούτε ποιος αναλάβει την ομάδα μας ενδιαφέρει, ένας λόγος μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Η επαναλειτουργία αυτού του συλλόγου. Και δεν δουλεύουμε για κανέναν, όποιος και να είναι αυτός. Και ανέφερα και προηγουμένως και ονόματα. Την ίδια συμπεριφορά ακριβώς θα είχαν. Λοιπόν, ως εδώ φτάνει, δεν θα ανοιχτώ ούτε σε προσωπικό επίπεδο και θέλω και οφείλω να αναγνωρίσω ότι άμεσα συστρατεύτηκαν για μια ακόμη φορά το ΔΣ των Παλεμάχων, ήρθε και με στήριξε χθες, διότι δεν είναι μια προσωπική μου υπόθεση. Απλώς έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, να οργανώνω μια κατάσταση και θα απολογηθώ αν το έκανα σωστά ή όχι από το ΔΣ και από τους υπολείπους Παλεμάχους. Και η σημερινή συνάντηση είχε να κάνει σχέση με το χθεσινό γεγονός που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Να επαναλάβω. Δεν πουλάμε την ψυχή μας, δεν πουλάμε την καρδιά μας, δεν πουλάμε λοιπόν την ομάδα όπου καθένας από μία συμμετοχή έως 500 την υπηρέτησε. Θεωρώ ότι και η κυριακή ποδοσφαιρική κοινωνία θα πρέπει να λάβει θέση πλέον πιο ανοιχτά. Δεν είμαστε ενάντια, το πω για πολλωστή φορά, σε καμία κυριακή ομάδα. Όμως, ας μας επιτραπεί να αναζητάμε την συνέχεια, την επαναλειτουργία του ερασιτέχνη. Και τελειώνω εδώ, ευχαριστώντας βέβαια τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπήρξαν αχεράνθρωποι, όπως επικαλείται, ούτε πρόκειται να υπάρξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατόπιν λοιπόν αυτών των γεγονότων, χθες συνεκλήθη εκτάκτως το ΔΣ του Συλλόγου μας και ομοφόνως αποφάσισε, με αφορμή τα γεγονότα αυτά, την προσβλητική και προκλητική επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, κύριος Κολιτάς, από το μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Κασιόπης, τον κύριο Γιώργο Λιπάντζη, και ανακοινώνουμε τα εξής. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της προσωρινής διοίκησης λοιπόν, του ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα, στην οποία παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Κολιτάς, και ο κύριος Λιπάντζης, ο τελευταίος προέβη σε αήθη, αυθαίρετη και άκρος προσβλητική προς τον πρόεδρό μας ενέργεια ή ενέργειες. Λόγω του ότι ο σύλλογός μας είναι πρωταγωνιστής στην προσπάθεια επανίδρυσης του ιστορικότερου συλλόγου ΑΟ Κέρκυρα, που και ο κύριος Λιπάντζης και οι συναυτοί επιχειρηματίες διέλυσαν μια ανοιχτή, χωρίς να ερωτηθεί η φίλαθλη κοινωνία της Κέρκυρας και ειδικότερα χωρίς την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμων Φιλάθλων του Ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα και του Συλλόγου μας και λοιπόν φορέων. Η αήθης αυτή συμπεριφορά καταδεικνύει πανικό όλων εκείνων που επιχείρησαν να καταργήσουν την ιστορία και την ιδέα που λέγεται ΑΟ Κέρκυρα μέσα σε μια νύχτα, εποφελία επιχειρηματικών ή άλλου είδους σκοπιμοτήτων. Δηλώνουμε λοιπόν σε όλους αυτούς που επιχείρησαν τη διάλυση του ΑΟ Κέρκυρα ότι είμαστε εδώ σήμερα όλο το ΔΣ μαζί, ενωμένο και αποφασισμένο να επαναλειτουργήσουμε την ποδοσφαιρική ιστορία του νησιού που λέγεται ΑΟ Κέρκυρα. Ο αγώνας μας είναι ανιδιοτελής, καλόπιστος και μοναδικό μας μέλημα είναι να επανέλθει ο ΑΟ Κέρκυρα από το μηδέν όπως όλες οι ιστορικές ομάδες, παραδείγματος χάρη η ΑΕΚ, η Λάρισα και άλλες διάφορες, που ξεκίνησαν από το ερασιτεχνικό επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ύστερα από όλα αυτά, καταδικάζουμε τη συμπεριφορά του κυρίου Γιώργου Λιπάντζη προς τον πρόεδρό μας και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενωμένοι και αποφασισμένοι, ώστε να δούμε τον Ναό Κέρκυρα να αγωνίζεται ξανά. Επίσης, θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε με κανέναν τίποτα σε προσωπικό επίπεδο. Και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κολλητά Γιώργο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση στον πρόεδρο του Συλλόγου μας, τον κύριο Κολλητά. Εξάλλου αυτό αποτελεί και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξαναθυμίζω ότι από το καλοκαίρι οι παλέμαχοι και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων και άλλοι φορείς, αν ιδιωτελώς, για μια ιδέα και ένα όραμα που λέγεται ΑΟ Κέρκυρα, είπαμε, δεν συμφωνήσαμε. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί σε μια δραστηριότητα που ακολουθήθηκε και εμείς διαφωνήσαμε στην κατάργηση του ονόματος ΑΟ Κέρκυρα. Θα πρέπει από εδώ και στο εξής να πριτανεύσει η ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές και διαβεβαίωση όλων είναι ότι αν θα επανέλθει το όνομα ΑΟ Κέρκυρα και το σήμα και τα χρώματα, που αυτός είναι ο ένας και αποκλειστικός μας σκοπός, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε και όλοι ενωμένοι θα έχουμε αυτή την δραστηριότητα στην αθλητική κοινωνία της Κέρκυρας. Άρα θα πρέπει επιθέσεις, ύβρις, προπυλακισμοί, ψευτοτσαμπουκάδες, θα έλεγα εγώ, και τέτοια, δεν ωφελούν, οξύνουν τα πράγματα. Εμείς δηλώσαμε δημόσια ποιος είναι ο σκοπός μας, πολύ ωραία, πολύ πολιτισμένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα της διαφωνίας, προς Θεού όμως να μην φτάνουμε σε τέτοιου είδους επίπεδα. Δεν μας τιμούν. Ο ΑΟ Κέρκυρα δίδαξε ήθος μέσα στα γήπεδα, δίδαξε επίπεδο, θυμάμαι παίζαμε παντού, όλοι τα έβαζαν με την Κέρκυρα, με τον ΑΟ Κέρκυρα και τους Κερκυραίους. Και εμείς ήμασταν πρεσβευτές ήθους και αθλητικής άμυλας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και φτάσαμε τώρα σε τέτοιες συμπεριφορές. Δίνουν το παράδειγμα οι κεφαλές που θέλουν να ηγούνται και να ερχόμαστε σε χειροδικίες. Με ποιους? Με την ιστορία του Συλλόγου. Με το χθες, που δεν μπορεί να υπάρξει αύριο χωρίς το χθες. Πείτε μας, να μας πούν κάποιοι, υπάρχει ΠΑΕ Ολυμπιακός χωρίς οι επιχειρηματίες αυτοί να τιμούν τον εραστέχνη Ολυμπιακό? Υπάρχει ΠΑΕ Παναθηναϊκός που να μην τιμάται η ιστορική κληρονομιά του Συλλόγου ο εραστέχνης Παναθηναϊκός? Πουθενά. Μόνο εδώ γίνεται αυτή η απαξίωση. Θα πρέπει λοιπόν ψύχρεμα όλοι, αν υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό, χωρίς να πιστεύει ο ένας ότι εγώ έβαλα περισσότερα, ο άλλος λιγότερο, να ακούσουμε με ανοιχτά τα αυτιά μας τα μηνύματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι και από την συγκεκριμένη άποψη για την επαναλειτουργία του ονόματος του ΑΟ Κέρκυρα και από την άλλη άποψη που έχουν μία οπτική ότι θα έπρεπε να ξαναπάμε στα μεγάλα σαλόνια, βάλαμε τα λεφτά μας και όλα αυτά. Ψύχρεμα, να δούμε αυτό που αποτελεί αποκλειστικό μας σκοπό. ΑΟ Κέρκυρα, το καραβάκι στο στήθος και τα χρώματα πάλι σε λειτουργία και ο ύμνος. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Εγώ έχοντας την τιμή να είμαι επίτιμος πρόεδρος στους παλμάχους προπονητές, θέλω να καταγγείλω την απρόκλητη, απειλητική, αήθη, υβριστική συμπεριφορά προς τον πρόεδρο των παλμάχων ποδοσφαιριστών από τον πρόεδρο και μεγαλοπαράγοντα του ΑΟ Κασιόβη, του κύριου Λιπάντζη. Πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλους
και ειδικότερα προς τον κύριο Λιπάντζη, ότι οι προσπάθειες αναδημιουργίας του αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, του ιστορικότερου σωματείου, θα γίνει και είναι απόφαση όλων μας. Δεν είναι προσωπική απόφαση μεμονωμένων ανθρώπων. Εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του ΑΟ Κέρκυρα, εκπροσωπούμε την αγνή φίλαθλη κοινή γνώμη που είναι ΑΟ Κέρκυρα, και το μόνο που επιθυμούμε και η μόνη μας διαφορά είναι μία και μοναδική. Όποιος και να είναι αυτός, εμείς θέλουμε ο ΑΟ Κέρκυρα να ξαναβρεθεί στα γήπεδα. Ο ΑΟ Κέρκυρα δεν είναι κανενός. Τον ΑΟ Κέρκυρα δεν τον εκπροσωπεύει ο κύριος Κολιτάς, ούτε ο κύριος Ζούργας, ούτε κανένας. Όλοι μας τον εκπροσωπεύουμε. Όλοι μας. Έχουμε ίδιες ευθύνες όλοι και προσπαθούμε όλοι να μπορέσουμε να επανελειτουργήσουμε αυτό το σωματείο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι φίλαθλος κοινοί γνώμοι και ειδικότερα ο κύριος Λιπάντζης, ο οποίος έχει παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Προσωπικά με τον κύριο Λιπάντζη δεν έχουμε κανένας. Εμείς από την αρχή προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να λειτουργήσει ο ΑΟ Κέρκυρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν το θέλουνε. Εμείς αυτή την προσπάθεια ξεκινήσαμε, αυτή την προσπάθεια συνεχίσουμε. Τελεία και παύλα. Και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο κουβεντούλες επάνω στο θέμα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δηλώνω την συμπαράστασή μου στον πρόεδρό μας, τον οποίο τον έχουμε τιμή να τον έχουμε πρόεδρο, και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια απλή δήλωση και να πω το εξής. Εμείς δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα. Ούτε την περιουσία του, ούτε την ΠΑΕ του, ούτε τις ομάδες τους. Εμείς δημιουργήσαμε με τα πόδια μας μια ιστορία, την οποία αυτή την ιστορία δυστυχώς ορισμένοι θέλουν να την κλείσουν και να τη σταματήσουν. Και εγώ δηλώνω ότι θα αγωνιστώ όσα χρόνια αγωνίστηκα σαν ποδοσφαιριστής του ΑΟ Κέρκυρα και θα αγωνιστώ τώρα και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων για να μπορέσει αυτή η ομάδα η οποία επέξαμε, αγωνιστήκαμε, πονέσαμε, βριστήκαμε, να μπορέσουμε να την ξαναδούμε πάλι στα γήπεδα. Τίποτε άλλο δεν έχω να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από τη στήριξη στον πρόεδρό μας, τον κύριο Κολιτά, για το χθεσινό συμβάν. Χθες έγινε μια έκτακτο συμβούλιο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο προς το πρόσωπο του κύριου Κολιτά και άδικο προς τους παλεμάχους των ποδοσφαιριστών του ΑΟ Κέρκυρα. Στηρίζω λοιπόν και τον πρόεδρό μου, αλλά και την απόφαση η οποία ήταν ομόφωνη χθες το βράδυ. Θεωρώ ότι ήταν μια κακιά στιγμή, μια στιγμή η οποία μόνο κακά μπορεί να φέρει στο μέλλον για το κερκεραϊκό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω και να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τα βάζουμε και με τον κύριο Λιμπάτζη, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κερκεραϊκό ποδόσφαιρο. Εμείς στηρίζουμε την ομάδα που αυτή τη στιγμή διοικεί ή είναι επικεφαλής ή ένας από τους επικεφαλής στη φετινή ομάδα. Με χαρά μας προσδοκούμε την ομάδα αυτή να τη δούμε στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Θεωρώ όμως ότι οποιαδήποτε ομάδα της Κέρκυρας θα έχει την υποστήριξή μας αυτή. Εμείς αυτό που ζητάμε, και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που μπαίνει ανάμεσα στη δική μας σκέψη, στη δική μας επιθυμία, με την άλλη πλευρά. Εμείς θέλουμε να ξαναλειτουργήσει ο ΑΟ Κέρκυρα, μια ομάδα η οποία έχει προσφέρει πολλά στα δρόμενα του νησιού, μια ομάδα η οποία έχουμε μεγαλώσει με αυτή την ομάδα 40 χρόνια, έχουν μεγαλώσει γενιές με αυτή την ομάδα, έχουν κλάψει, έχουν πονέσει, έχουν ταξιδέψει, έχουν χάσει περιουσίες. Είναι τιμή μου εμένα, γιατί εγώ είμαι ο πιο λίγο σε συμμετοχές και σε προσφορά. Έχω δίπλα μου ζωντανούς θρύλους του κερκεραϊκού ποδόσφαιρου. Ζώτος, Μπόρτς, Δημήτρης Σπύρος, Κολιτάς,
Δίκης Παργινός, Χοντρογιάννης, είναι τιμή μου που είμαι ανάμεσά τους. Θέλω πάρα πολύ η ομάδα του ΑΟΚ να ξαναέρθει πάλι να λειτουργήσει. Θέλω πάλι να ξαναδώ τον ύμνο να ακούγεται στο γήπεδο. Θέλω πάλι το εύλημά μας. Θέλω πάλι τη σημαία μας. Αυτό λοιπόν απευθύνω προς όλο τον κόσμο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανελειτουργήσει ο ΑΟΚ Κέρκυρα. Όλα τα άλλα είναι απλά για να συζητάμε και για να ερχόμαστε σε αντεπαρέθεση. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε στην πρόσκλησή μας για να πούμε αυτά που θέλουμε και σας ευχαριστώ όλους πολύ. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να τονίσω ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα για να στηρίξω τον κύριο Κολλητά, τον πρόεδρο των Παλεμάχων, και να καταδικάσω τη συμπεριφορά και οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά τέτοιου επίπεδου. Και βρισκόμαστε εδώ για ένα και μόνο λόγο, για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των Παλεμάχων του ΑΟΚ Κέρκυρα, που δημιουργήθηκαν 2,5 χρόνια πριν, δημιουργήθηκε 2,5 χρόνια πριν και όχι ένα μήνα πριν. Και για να είμαι πιο σύντομος, γιατί έχω ίσως το λιγότερο χρονικό διάστημα που έχω βρεθεί στην Κέρκυρα, έχω παίξει στην Κέρκυρα, θα να πω ότι εμείς θα παίξουμε με το δικό μας fair play. Σας ευχαριστώ.